Γρήπη και κορονοϊός. Από πού αξίζει να αρχίσουμε, Σαφώ, από τη γρήπη. Από τη γρήπη. Ε, νομίζω τα κρούσματα είναι λιγότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ε, τα κρούσματα είναι περισσότερα. Είναι περισσότερα. Πολύ η περισσότερα. κατάσταση, είναι διαχειρίσιμη ωστόσο. Έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρσι γύρω στο 25 με 30% του αριθμού των κρουσμάτων. Ε, ο λόγο είναι ότι συμμετέχει φέτο σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από πέρσι. Ένα άλλο τέλεχο, δεν είναι το Ιτα 1-1, αλλά το Ιτα 3-2, στα 2 τρίτα με 3 τάρτα περίπου των κρουσμάτων. Άρα, αυτό είναι ένα, ένα καινούριο για τον πληθυσμό, αν μπορώ να το πω έτσι, και γι' αυτό τα κρούσματα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τα βέβαια, κρούσματα βέβαια, έχουν ανέβει, 38 νεκροί. Τα κρούσματα, προφανώ. Ο αριθμό των κρουσμάτων γρήπη που έχουν δηλωθεί στον πρώην κελπνό, νυν Εωδή. Τώρα, ο αριθμό ε, των νεκρών. Α μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παρακάτω. Ναι. Τώρα, το. Το εμβόλιο έχει, είναι τετραπλό, έχει και για αυτό τον ιό, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Απλώς άλλαξε στη συσχετισμή των, των κρουσμάτων. Πέρυσι είχαμε περισσότερο ίτα 1-1, σήμερα φέτος έχουμε ίτα 3-2. Ποια είναι η διαφορά, ότι ενώ έχουμε πολύ περισσότερα κρουσμάτα, περίπου 25 με 30% αύξηση των κρουσμάτων την ίδια χρονική στιγμή σε σχέση με πέρσι, αντίθετα έχουμε μία μείωση 25 με 30% στι εισαγωγέ τη ΜΕΘ. Αυτό είναι ε, εντυπωσιακό καταρχήν. Ήταν ο στόχο και είναι ο στόχο, παραμένει ο στόχο του, του προγράμματο εμβολιασμού τη γρήπη. Ο κεντρικό στόχο πάντα είναι να περιορίσουμε τι βαριέ νοσήσει. Έτσι, η, το περισσότερο κόσμο, το συντριπτικό ποσοστό του κόσμου, το περνάει ελαφριά τη γρήπη. Είναι αυτό που ξέρει ο κόσμο: γρήπη είναι, θα περάσει. Όμω, ένα μικρό ποσοστό συνανθρώπων μα μπαίνει στι μονάδε. Είναι αυτό που λέμε με τον εμβολιασμό: μπορούμε να προλάβουμε του ανθρώπου να μην μπαίνουν στι μονάδε. Γιατί, αν μπει στη μονάδα, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν όχι ευχάριστα. Ποια κατηγορία ασθενών μπαίνει συνήθω στι μονάδε. Εντυπωσιακή είναι η μείωση των κρουσμάτων στα, στην ηλικία πάνω από 65. Και εξ αυτού συνάγεται το συμπέρασμα έμεσα ότι οφείλε, η μείωση των εισαγωγών στη ΜΕΘ οφείλεται ακριβώ ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή η κατηγορία πάνω από 65 έχει μειωθεί πολύ ο αριθμό των κρουσμάτων. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι είναι γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια αυτοί που μπαίναν στι μονάδε είναι οι. Οι άνθρωποι άνω των 65. Ηλικιωμένοι. Οι, οι δεύτερε προστήτη ηλικία, ναι. α πούμε άνθρωποι, που έχουν συνήθω κάποια χρόνια νοσήματα, μια επιβαρημένη υγεία, είναι οι άνθρωποι που σαφώ πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και να ολοκληρωθεί σε αυτή την, την, την κατηγορία. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 65 όλοι είναι στην ομάδα κινδύνου για το εμβόλιο. Μάλιστα, πάμε στου νεκρού τώρα. Λοιπόν, οι νεκροί, αυτή τη στιγμή, ο αριθμό των νεκρών ναι. δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Γιατί? Ενώ είναι ο ίδιο με πέρσι. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Θα μετρήσουμε τι απώλειε αυτέ δυστυχώ στο τέλο τη σεζόν. Γιατί μπορεί να είναι ένα τυχαίο δείγμα αυτή τη στιγμή ο αριθμό των νεκρών, εξαρτάται από την κατάσταση τη υγεία των ανθρώπων που μπήκαν στι ΜΕΘ. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε δηλαδή την κατάστασή του, ποια ήταν και την επιβάρηση τη υγεία του τη στιγμή που μπήκαν στη ΜΕΘ. Μπορεί από εδώ και πέρα να έχουν περισσότερου, μπορεί να έχουν και λιγότερου. Ευελπιστούμε να είναι λιγότεροι από πέρσι. Στατιστικά πρέπει να είναι. Ένα στοιχείο και θέλω να μου το σχολιάσετε. Ναι. Έχουμε 38 νεκρούς και 11 από αυτού δεν νοσηλεύτηκαν σε μονάδε εντατική θεραπεία. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό, Σημαίνει, ε, δεν ξέρω για τι συγκεκριμένε περιπτώσει, Σημαίνει ότι οι πνευμονίε, οι, οι, οι οποίε πιθανότατα έπαθαν, ήταν κεραυνοβόλε. Δεν πρόλαβαν να πάνε ή ενδεχομένω δεν υπήρξαν κοινέ θέσει. Είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ, ότι οι θέσει τη μονάδα εντατική θεραπεία είναι πολύτιμε και πρέπει να τις φυλάσσουμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικά αξεπέραστα σοβαρά προβλήματα υγείας και όχι προβλήματα υγείας που μπορεί να προληφθούν από ένα εμβολιασμό ή από τα προληπτικά μέτρα. Ένα ηλικιωμένο ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, τι πρέπει να προσέξει άμεσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Πρώτα πρώτα και τώρα να, κάνει, να πάει να κάνει το εμβόλιο. Εμβόλια υπάρχουν, έστω και μια δυσκολία από ό,τι ξέρω. Έτσι. Δεν έχω στοιχεία, υπολογίζω ότι στην Κρήτη πρέπει να έχουν διαπεθεί 150 με 180 χιλιάδε εμβόλια. Ίσως και παραπάνω, ενδεχομένω από τον σύλλογο των φαρμακοποιών να ξέρουμε πιο ακριβεί αριθμού. Το δεύτερο πρέπει να κάνει και μιλάω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέξει την επαφή του με τα μικρά παιδιά. Δυστυχώ, τα μικρά παιδιά είναι εκείνα που, και ειδικά τη προσχολική ηλικία, είναι αυτά που μεταφέρουν του ιού στην ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων και δει. Του πάνω από 65 που είναι συνήθω οι συγγενεί, οι παππούδες που τα παίρνουν από το σχολείο κλπ. Έχω πει πολλέ φορέ ότι το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνουμε όταν παίρνουμε ένα παιδί από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο είναι να μην το πιάνουμε να το κρατάμε το χεράκι χωρίς να έχουμε άλλη επαφή μαζί του, να το πάμε σπίτι, να κάνουμε ένα καλό μπάνιο να του βγάλουμε τα ρούχα και μετά μπορούμε φυσικά από το παιδί να κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε. Όμως εκείνη το παιδί πιθανότατα έχει ένα μεγάλο λογικό φορτίο στα ρούχα του, στο πρόσωπό του, στα χέρια του. Καλό είναι λοιπόν να μην έχουμε επαφή μέχρι να καθαριστεί το παιδί Να αποδοθεί καθαρό στην οικογένεια. Δημοτικό <δημανίδη> σχολείο στο Αρκαλοχώρο έβαλε λουκέτο, φαντάζομαι είστε ενήμερο, καθώ περισσότερα από 100 παιδάκια αρρώστησαν. Κοιτάξτε, με τα σχολεία το πράγμα είχε ω εξή. Ναι. Η πρώτη φορά που τέθηκε το θέμα για κλείσιμο σχολείων ήταν την περίοδο τη νέα γρήπη 2009-2011. Έγινε, αν θυμάμαι καλά, μία χρονιά, δεν το θυμάμαι, μπορεί να ήταν και δύο. Μετά εγκαταλείφθηκε. Ο λόγο που εγκαταλείφθηκε αυτό είναι διότι. Βρέθηκε επιδημιολογικά ότι το να κλείσει το σχολείο μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων γρήπη δεν προσέφερε τίποτα δεν στην ανάσχεση του κύματο τη γρήπη. Δεν, δεν φάνηκε δηλαδή ωφέλεια από αυτό. Αν το κοιτάξετε να δείτε, θα δείτε ότι είναι πολύ εύλογο αυτό. Αν έχουμε ένα σχολείο, μια τάξη με 20 παιδιά, και αύριο το πρωί λείπουν τα 17, δεν έχει έννοια να το κλείσω εγώ για τα υπόλοιπα τρία. Ή θα το έχω πάρει ήδη και θα νοσήσουν, έτσι. Ή θα έχουν ενωσίσει και θα είναι άνοσα. Για ποιο λόγο έκλεισε το σχολείο στο Αρχαλό Κοιτάξτε, διοικητικά είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δημάρχου. Αν ο Δήμαρχο ε, ε, κρίνει για λόγου υγεία ή για άλλου λόγου ότι μια τάξη ή ένα σχολείο πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του για κάποιο διάστημα, μπορεί να το κάνει. Δεν απαγορεύεται, είναι στην αρμοδιότητά του. Μπορεί να υπάρχει ανησυχία, προβληματισμό για να ερεμήσουν έτσι λόγοι, τα γιατί, πνεύματα γιατί, ναι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στην περιοχή, υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα. Σα λέω, είναι εκτιμό ότι αυτή τη στιγμή το 30 έως και 50% των μαθητών πρέπει να είναι με εμπίρετα εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι γρήπη: είτε είτε 3, είτε 3 είναι 2, είτε είτε 1-in-1. Μην, μην, μην μένουμε μόνο στα κρούσματα τα οποία δηλώνονται. Αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω κρύβονται πάρα πολλά, τα οποία είναι οι ποιότερε μορφέ, φτάνουν μέχρι την πρωτοβάθμια φροντίδα, είτε νοσοκομεία, είτε κεντραγεία, είτε ιδιώτες παιδιάτρου, σαν μια επίσκεψη και η ανάρρωση γίνεται σπίτι. Καταλαβαίνετε Μάλιστα. τι εννοώ. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό, είναι εύλογη η ανησυχία του κόσμου. Αν όμω ε, τηρηθεί ένα βασικό μέτρο, επιμένω στα παιδιά. Το βασικό μέτρο ποιο είναι. Οι γονεί πρέπει να μάθουν να βεβαιώνονται για την κατάσταση τη υγεία του παιδιού του το πρωί πριν να πάει στο σχολείο. Να είναι απολύτω υγιέ, να μην έχει ούτε καν μυξούλε που λέμε, ούτε συναχάκι, να μην βύχει, να έχει καλό χρώμα, να έχει όρεξη για το πρωινό του και να είναι ευδιάθετο. Είτε είναι 2,5 χρονών, Είτε είναι 13-14. Αν κάτι δεν του αρέσει, να δώσουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον, να μετρήσουν ενδεχομένω ένα πυρετό και αν μη τι άλλο, α το κρατήσουν το σπίτι Είναι προτιμότερο να παραμείνει στο, στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, και το παιδί, αν τελικά εκδηλώσει κάποια ίωση, θα την περάσει ποιότερα και ασφαλέστερα mm. και κάποια άλλα παιδιά θα γλιτώσουν τη μετάδοση. Να περάσουμε στον κορονοϊό. Έχει γίνει τόρο, mm -hmm. έχει προκαλέσει τόρο σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι δικαιολογημένο. Κοιτάξτε, με, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι είναι για μένα εντυπωσιακό ότι είναι ίσω η τρίτη μέρα που δεν έχει ανακοινωθεί κρούσμα εκτό Κίνα. Είναι τρει συνεχεί μέρε. Σωστά. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα ανάσχεση και περιορισμού τη επιδημία στην Κίνα είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, οι έξοδοι από τη χώρα απορρεύτηκαν με αεροπλάνα, οι έλεγχοι στι άλλε χώρε, όσου έρχονται από την Κίνα. Ε, τα χαρακτηριστικά του ιού, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ιού, γιατί είναι γνωστό σαν, σαν κοροναϊό, είναι γνωστό από την εποχή του ΣΑΡΣ, το 2002-2003. Τα επιδημιολογικά του λοιπόν χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δείχνει ότι αν καταφέρει να ελέγξει και να περιορίσει την επιδημία, τελικά θα καταπνιγεί. Όπω έγινε και με το 2003, δεν ξαναμιλήσαμε για ΣΑΡΣ. Έχει μια σημαντικά αυξημένη θνητότητα σε σχέση με τη γρήπη και μεταδοτικότητα λίγο μεγαλύτερη αλλά όμως ε, περιορίζεται ευκολότερα σε σχέση με τη γρήπη. Άρα, αν πάρουμε τα σωστά μέτρα και φαίνεται ότι τα παίρνουν, γιατί σα λέω αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε τρει μέρε χωρί ανακοίνωση νέου κρούσματο σε ξένη Και σε χώρα. επίπεδο Ελλάδα, ε, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αντανακλαστικά ή τα έχουμε δείξει. Κοιτάξτε, είναι. υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο από, την, από, το Υπουργείο Υγεία. Ήδη από ό,τι ξέρω έχουν αρχίσει να θερμομετρούν με θερμόμετρα στο Ελευθέριο Βενιζέλο όσε πτήσει προέρχονται από την Κίνα, έστω και αν είναι σε μεγάλη απόσταση από την επίδικο περιοχή. Ε, νομίζω ότι θα δούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο από το να περιμένουμε και να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έχουμε, κοιτάξτε, έχουμε ένα καλό προηγούμενο από την περίοδο της νέας γρήπης και σαν Διευθύνσεις ε, Υγείας των Περιφερειών, που είχαμε τότε ένα πρωτεύοντα ρόλο ως νομαρχίες τότε, ε, πιστεύω ότι σε ό,τι χρειαστεί για τη δημόσια υγεία θα το πράξουμε. Γιατί είναι μια κατάσταση που θέλει έλεγχο, αν ληφθούν τα σωστά μέτρα, θα περιοριστεί πάρα πολύ. Θέλει έλεγχο και θέλει και ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Δεν χρειάζεται κανένα λόγο πανικού. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την ανάγκη και το λόγο να φοράμε μάσκε, α πούμε, να κυκλοφοράμε. Αν το κάνει κάποιο, είναι γιατί έχει ειδικού λόγου για τη γρήπη. Όχι φυσικά για τον κοροναϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λουμπού, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εσεί λοιπόν.